Είναι πολύ ωραίο να λες καλημέρα και ιδιαίτερα στα παιδιά σου, αλλά είναι πολύ ωραίο να λες καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι κλεισμένος μέσα στον εαυτό του και το καλημέρα δεν βγαίνει εύκολα από το στόμα του, γιατί ο άνθρωπος, το στόμα του ανθρώπου πολλές φορές έχει πολύ πίκρα. Θυμάμαι δε ένα περιστατικό και να τελειώσω εδώ, ότι ήμουνα στο αυτοκίνητο μέσα με τον πατήρ Σταύρο και πηγαίναμε από τα κάτω Πατήσια, ερχόμαστε εδώ εκκλησία. Είδα δύο παιδιά σε ένα μηχανάκι και αμέσως άνοιξα το τζάμι, το παράθυρο του αυτοκινήτου και όπως τα είδα μου άρεσαν τα παιδιά αυτά, διότι έκαναν τρέλες στο μηχανάκι πάνω, χαμογελούσαν, εσφύριζαν, τραγουδούσαν και εγώ τους ακολουθούσαμε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έκαναν και σφήνες μέσα από τα αυτοκίνητα. Άνοιξα λοιπόν το παράθυρο, τα κοιτάζω καλά στο φανάρι Πατησίων και Λεωφόρου Αλεξάνδρας που σταματήσαμε για λίγα λεπτά μέχρι που να ανάψει και τους λέω καλημέρα παιδιά μου. Κούνησαν το κεφάλι τους και με κοίταξαν. Σε μας μιλήσατε? Ναι, σε εσάς μίλησα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα τους λέω. Η απάντηση ήταν καλημέρα, αλλά δεν μας μιλάει κανένας. Εσείς μας μιλήσατε. Ευρέθηκα λέω κι εγώ και ήθελα μέσα από τη χαρά σας να σας πω ένα καλημέρα για να μου δώσετε και εμένα την καλή ημέρα. Είστε, μου λέει, πάτερ? Ναι, ολόκληρος, δεν με βλέπετε? Απλά δεν φοράω μέσα στο αυτοκίνητο το σκουφάκι. Να σας πω κάτι, πώς ήταν το προσκύνημά σας στην Τίνο? Και εκεί χάζεψαν τα παιδιά, γιατί χάζεψα κι εγώ. Μου ξέφυγε δηλαδή, γιατί η ψυχή είχε δώσει την άδεια να μιλήσει ο νους. Και σταμάτησαν εκείνη τη στιγμή και μου λένε, πού το ξέρετε πάτερ? Δεν το ξέρω εγώ, η ψυχή μου το ξέρει. Και όταν η ψυχή επικοινωνεί με το μυαλό του ανθρώπου, μπορεί να κάνει τα πάντα. Πού είστε πάτερ? Λέω στους Αγίους Ισιδώρους στο Λυκαβητό. Και κόντεψε να πέσει το μηχανάκι κάτω. Είστε, μου λέει, ο πατήρ Δημήτριος? Λέει, ναι, θα έρθουμε να σας δούμε. Και ξεχάστηκαν ότι δεν είχε ανάψει το φανάρι. Έβαλαν μπροστά, προσέξτε, χτύπησαν λίγο ένα αυτοκίνητο και συνέχισαν, ενώ το φανάρι ήταν κόκκινο και δεν έπρεπε να περάσουν το δρόμο. Περνούσαν σφήνα τα αυτοκίνητα και τους προστάτευσε η χάρη του Θεού. Αμέσως έκαναν στροφή, γύρισαν και μου είπαν, «Πάτερ, η Παναγία ήταν κοντά μας, αλλά άλλη φορά μη μας μιλάτε». «Όχι», λέω, «άλλη φορά θα σας λέω, θα σας κουνάω το χέρι και θα σας λέω πιο δυνατά το καλημέρα. Σας λέω δικά μου, τα της ζωής μου». Σας λέω αυτά τα οποία ζω. Δεν θέλω να είμαι κλεισμένος σε μία Mercedes ή σε ένα αυτοκίνητο με οδηγούς. Δεν θέλω να είμαι κλεισμένος μέσα στα γραφεία και να δίνω διαταγές ή εντολές. Δεν θέλω να είμαι κλεισμένος κάπου αλλού, αλλά θέλω να είμαι κλεισμένος μέσα στη Θεία Λειτουργία και να είμαι κλεισμένος μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, για να βλέπω και να με βλέπετε όλοι εσείς, όποτε και εγώ δύναμαι, όποτε και εσείς δύναστε. Αυτή είναι η ομορφιά, το να βρίσκεται ένας άνθρωπος μεταξύ άλλων ανθρώπων. Και όταν συζητάνε δύο και τρεις άνθρωποι μεταξύ τους, εκεί είναι και ο Χριστός. Ας είναι ευλογημένο το θέλημα του Κυρίου προς όλους εμάς, ας είμαστε ευλογημένοι από τον Άγιον Θεό και από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Ας είστε ευλογημένοι εσείς που ερχόσαστε σε αυτό εδώ το όμορφο, ταπεινό και όμορφο και υπερουράνιο μέρος. Ας είμαστε καλά όλοι μας, ας γευτούμε τον καφέ μας, τα γλυκίσματα, οτιδήποτε έχουν φτιάξει στην κουζίνα τα κορίτσια μας, ας είμαστε καλά και αύριο το πρωί πάλι τα ξαναλέμε με την πρωινή Θεία Λειτουργία ως συνήθως.